Πάμε να αλλάξουμε στο Πασόκ τώρα. Πάμε στην Ειρήνη Δράγας, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Γελάει με το color block εκεί. Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα. Η επόμενη μέρα των εκλογών. Τι γίνεται, τι ακούς εκεί, τι μαθαίνεις? Από το πρωί εδώ έχουν εισέλθει στο κτίριο εδώ της Χαριλάου Τρικούπη κάποιοι συνεργάτες του κύριου Ανδρουλάκη. Εννοείται ότι το κλίμα είναι εορταστικό, το κλίμα είναι γιορτινό. Το περίμεναν από ό,τι μας λένε περισσότεροι ότι θα κυριαρχήσει στον δεύτερο γύρο. Ούτως ή άλλως ήταν στην τριπτική κυριαρχία του, 60% με 40% περίπου. Να πούμε ότι αναμένεται βέβαια, θα δούμε αν φτάσει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Χθες εδώ, ωστόσο, 11 παρά 20 που ξεκίνησε και η ομιλία του, η εορταστική ομιλία του, η ομιλία της νίκης, είχε κλείσει ο δρόμος. Υπήρχαν αρκετοί οπαδοί και φίλαθλοι, οι οποίοι, αρκετοί οπαδοί, οι οποίοι ουσιαστικά πανηγύρισαν. Καλά το είπες. Καλά το είπες, ναι, γιατί ήταν μάτς. Ήταν και από το Δούκα, ήταν ευγενή άμυλα και τέτοια. Ναι. Δεν ήταν. Νίκο Γεράνα, πέσει σε δεξιά. Επιστρέφουμε και come back. Ωραία ήταν αυτό. Ναι. Μπράβο, Ειρήνη, μπράβο. Το καλύτερο κομμάτι ήταν αυτό. Η γλώσσα έτρεξε. Να σας πω, ωστόσο, τώρα να το βαρύνουμε λίγο το κλίμα. Δυστυχώς σήμερα, 2 η ώρα, στο Αίγιο, είναι η εξόδιος ακολουθία. Η εκδημία του ήταν, ανήκε και στο Πασόκ, ανήκε στο χώρο του πολιτικό του Πασόκ. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Γιαλίας. Είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή άφησε την τελευταία του πνοή, στη ηλικία 67 ετών, και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα από τότε που λιποθύμησε, έγινε η διάγνωση για όγκο στον εγκέφαλο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, γνωστός πολύ φίλος του Πασόκ. Μάλιστα εξέδωσε και το Πασόκ ολόκληρη ανακοίνωση. Βεβαίως. Μάλλον θα μεταφερθεί λοιπόν εκεί ο πρόεδρος του Πασόκ σε λίγο για να παραστεί στην εξόδιος ακολουθία που είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Μπορεί και ο κύριος Γιουρουλάνος να είναι και αυτός εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Καλή συνέχεια. Πάντως, όση ώρα μιλάει η Ειρήνη, άνθρωπος δεν μπήκε μέσα. Πρέπει να το παρατηρήσετε. Μετά είναι Πασόκ, είναι 10.30 η ώρα. Και είναι και μετά την νίκη. Ναι, εκλογές. Αλλά είπαμε αλλάζουμε. Αλλάζουν. Τρέχουμε. Αύριο, κάνουμε, σήμερα θα αλλάξουν και εσύ. Δεν ξέρω. Ψυχή δεν πήγε μέσα. Τι ήθελες. Είναι ήδη μέσα. Είναι ήδη μέσα, λέει ο κύριος Μάντζο. Μάλιστα. Συγγνώμη, κύριε Μάντζο. Γεια σας, κύριε μέσα. Μάντζο, καλημέρα. Γεια σας, κυρία Καρακλιούμη. Γεια σας, κύριε Χιώτη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάντζο. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, τι σημαίνει νίκη Ανδρουλάκη? Νομίζω ότι είναι μια σημαντική νίκη, καθαρή νίκη και ένα, αν θέλετε, αποτέλεσμα το οποίο έρχεται μέσα από μια πρότυπη και υποδειγματική συντεταγμένη εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Διεξήχθη επί πολλούς μήνες με συντεταγμένο τρόπο, πολιτικά παραγωγικό, παρήχθη πολιτική αξία για το κίνημα και νομίζω ότι αυτό πιστοποιείται και από τη συμμετοχή. Η συμμετοχή, αν συγκρίνουμε και με άλλα κόμματα, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό και το σε σχέση με το 2021, ήταν πολύ πολύ ικανοποιητική και στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο χθες. Ασχέτως του πώς ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, πολλοί φίλοι και μέλη του κινήματος προσήλθαν εκ νέου σε μεγάλο ποσοστό χθες στις κάλπες και ανέδειξαν τον σε πρόεδρο. Σε απόλυτο νούμερο 30.000 παραπάνω ήταν, έτσι? Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς αυτό είναι μέσα και γύρω. Παραπάνω ναι, από. Δεν κινητοποίησατε όμως αναλογικά με το εκλογικό σας ποσοστό. Δηλαδή το 2021 κινητοποίησατε το 59,2% της προηγούμενης κάλπης και τώρα κινητοποίησατε το 59,6%. Ναι. Δεν είναι διαφορά αυτή. Δηλαδή κινητοποιείτε σταθερά και στους 10 ψηφοφόρους. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Βεβαίως πρέπει να πω ότι επειδή δεν είμαστε. Διαπίστωση είναι. Συγγνώμη, διαπίστωση που κρύβει φαντάζομαι ένα ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ απαντώ λοιπόν ότι δεν είμαστε κομμουνιστικό κόμμα να μας ψηφίζουν μόνο τα μέλη μας, προφανώς. Το σημαντικό είναι ένα κίνημα να απευθύνεται σε μέλη και ψηφοφόρους εκτός των κομματικών τυχών, σε προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι αναγκαίο να εγγραφούν στο κίνημά μας για να μας ψηφίσουν. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό είναι για μας ο πήχης και το κριτήριο αξιολόγησης. Δεν είναι εκλογικής μεγέθυνσης. Η εκλογική μεγέθυνση, κυρία Καρακλήμη, νομίζω θα έρθει στις εθνικές εκλογές, στις εκλογές στις οποίες θα κληθούμε όλοι οι ψηφοφόροι, ασχέτως του που ανήκουμε ή αν δεν ανήκουμε, και το στοίχημα είναι και σε αυτούς που δεν ανήκουν σε κόμματα, να μπορέσουν να αλλάξουν τον εκλογικό συσχετισμό και το πολιτικό σκηνικό. Άρα νομίζω ότι δείχνει μια τάση ενδυνάμωσης του κινήματος προφανώς. Αν θέλετε να συζητήσουμε για τις 400-500 χιλιάδες που πιθανώς κάποιοι προέβλεπαν, ναι, δεν περάσαμε αυτό το πύχη, αλλά νομίζω ότι ο αντικειμενικός πύχης των 270.000 του 2021, το ψυχολογικό όριο των 300.000 επετεύχθη. Στα μάτια τα δικά μου είχαμε σημαντική συμμετοχή και χθες
Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει αμεληταίο. Γιατί? Γιατί είναι ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, υπό την έννοια ότι η βάση δεν διαιρέθηκε. Ένα ισχυρό μήνυμα, αν θέλετε, νομιμοποίησης, ένα σεβαστό και ισχυρό αποτέλεσμα, μια καθαρή νίκης, και ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους να λάβουν τα μηνύματα της κάλπης. 71% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο σε σχέση με το 77% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο του 2021. Με λιγότερο λοιπόν, κόσμο. Γκρόσο μότο λοιπόν είναι παρόμοια τα νούμερα. Και μετά από μια ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία με 60% αποχή για την πούμε, Ελλάδα. Άρα θέλω να πω είναι καλά νέα το κόμμα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ναι. Συγκεντρώνει τόσες πολλές χιλιάδες ψηφοφόρων στις τάξεις του ως εγγεγραμμένων. Το τονίζω αυτό. Το κίνημα πάντα 50 χρόνια τώρα αυτά έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται ευρύτερα και εκτός κομματικών τυχών. Ιστορία, κύριε Μάτζο, τη σημερινή μέρα τι περιλαμβάνει, η επόμενη μέρα τι σημαίνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει αλλαγές. Αυτό τι σημαίνει? Αλλάζω πρόσωπα, αλλάζω όργανα, αλλάζω τρόπο λειτουργίας? Τι σημαίνει? Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι προς όλους. Πρώτα και κύρια προς την ηγεσία, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επανεκλέγεται, όχι προφανώς μια λευκή επιταγή στα χέρια του. Έχει την εντολή πια από το κίνημα. Πρώτα απ' όλα, από τη βάση του κινήματος, πρώτα απ' όλα να κρατήσει σταθερή την πηξίδα και τη ρότα. Ο συλλογικός στόχος είναι να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Διευρύνοντας τη βάση του κόμματος, ενισχύοντας προφανώς το προγραμματικό και αξιακό μας πλαίσιο, αλλά απ' την άλλη προφανώς διορθώνοντας και αριθμίες, σφάλματα, παραλήψεις του προηγούμενου διαστήματος σε οργανωτικό ή και σε επικοινωνιακό ή στρατηγικό επίπεδο. Κοιτάξτε, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά εγώ τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Καλά, για να μην τα βλέπεις έτσι. Αλλιώς θα μας είχατε ψηφίσετε χτες. Ο Ανδρουλάκης είναι ο απόλυτα κυρίαρχος στο Πασόκ από σήμερα. Τον αμφισβήτησαν 5 συνυποψήφοι του. Απέναντί του πήγανε μια σειρά από ιστορικά στελέχη του Πασόκ και τους κέρδισε όλους. Άρα, έχει δικαίωμα να κάνει σήμερα ό,τι θέλει. Από την άλλη πλευρά, το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κυριαρχία του, έχοντας πια καταγεγραμμένα στελέχη τα οποία στον πρώτο γύρο κατέκτησαν το 70% των ψηφοφόρων του κόμματος, δεν είναι εύκολη αυτή η εξίσωση. Από τη μία δεν πρέπει να δώσει την αίσθηση ότι τίθεται υποκειδαιμονία, ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αφού προηγουμένως γίνεται μια πλατιά συνέλευση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν είναι και τέτοιο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να αγνοήσει πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά και πρόσωπα τα οποία θα ήθελε κοντά του, όπως είναι ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Βενιζέλος, να μην αρχίζω και ραδιάζω. Ναι. Mm-hmm. Αυτή η εξίσωση είναι μια δύσκολη εξίσωση, γι' αυτό και εγώ δεν δίνω καθόλου σημασία στο ποια ήταν η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Είπε ψηφίζοντας χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ότι τα δύσκολα είναι πίσω. Κατά τη γνώμη μου, τα δύσκολα είναι μπροστά. Διότι έχει μια τελευταία ευκαιρία να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει κόμμα εξουσίας. Ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και να του πάρει ένα κομμάτι από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που μέχρι τώρα ψήφιζαν για διάφορους λόγους κυβέρνηση. Θα περιμένω κι εγώ να δω και νομίζω ότι θα περιμένει και η κυβέρνηση να δει τι θα κάνει. Δεν εξεπλάγει καθόλου όταν άκουσα χθες ότι ο Πρωθυπουργός τον πήρε για να του συγχαρεί και με τα συγχαρητήρια του είπε έλα να τα πούμε. Αυτό το ραντεβού όταν θα γίνει, που νομίζω δεν θα αργήσει να γίνει, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης θα του θέσει μια σειρά από ζητήματα, μια σειρά αποφάσεις που έχουν εντός εισαγωγικών εθνικό χαρακτήρα, στις οποίες ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει αν θα στηρίξει ή θα υπάρξει μια συνεννόηση με την κυβέρνηση για τα ζητήματα αυτά, επιστολική ψήφος, αλλαγή του εκλογικού νόμου, αναθεώρηση του συντάγματος, εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, που και σ' όλα να συμφωνήσουν, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από εδώ και πέρα, παρά την κυριαρχία Ανδρουλάκη, έχει πολλά πράγματα να διαχειριστεί και να βρει ένα μείγμα και την κυριαρχία του να κεφαλαιοποιήσει, αλλά και αυτή τη συστράτευση που δημιουργήθηκε από την εσωκομματική αυτή να διαδικασία, μην να μην χαθεί αυτό το ανωδικό ρεύμα που πάει να δημιουργηθεί. Μαρία.
Η νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ξεκάθαρη. Απλώς νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφορετική κουβέντα. Δηλαδή, σε ένα κομματικό φαινόμενο που υποχωρεί, αυτό που έχει απομείνει στο Πασόκ, αυτό που έχει απομείνει στο Πασόκ κυριαρχεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει να κάνει και με τον τρόπο λειτουργίας του αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ο τρόπος λειτουργίας ήταν διαφορετικός, δεν θα γινόταν αυτή η αποσπασματική αμφισβήτηση του κ. Ανδρουλάκη, η οποία κατά βάση έγινε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έγινε στα όργανα του κόμματος. Δηλαδή, όταν συνεδρίασαν τα όργανα του κόμματος πρώτη φορά Κεντρική Επιτροπή μετά τις ευρωεκλογές, κ. Ανδρουλάκης είπε: εγώ πάω σε κάλπη. Δεν είχε προηγηθεί δηλαδή κάποιο διάλογο ότι αμφισβητείται για χύψη δελταλόγους ώστε να διαμορφωθούν και τέτοιες τάσεις. Πέταξαν ένα γάντι και αντιθέσει με αυτό που έκανε ο κ. Κασελάκης, ο κ. Ανδρουλάκης πολύ καθαρά το σήκωσε. Ναι, η ειδοποιώς διαφορά όμως είναι κάποια άλλη. Ναι. Η αμφισβήτηση που υπήρξε, γιατί η αμφισβήτηση υπήρξε όταν είσαι. Θεωρητικά έχεις ένα αφήγημα και λες ότι εγώ έχω μεγεθύνει το κόμμα, έχω αυξήσει τα ποσοστά μου και πας στον πρώτο γύρο και σε προτιμούν 3 στους 10, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι 7 έχουν τις επιφυλάξεις τους. Εδώ λοιπόν είναι και σπουδή και για τους υπόλοιπους που αμφισβητούν, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν λειτουργεί τα όργανα, αλλά πάνε και κάνουν την αμφισβήτηση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό τι συνέπεια είχε? Είχε να μην δημιουργηθούν υγιείς πολιτικές τάσεις, οι οποίες να πούν ότι εμείς έχουμε μια διαφορετική πολιτική πλατφόρμα και αμφισβητούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι λοιπόν, νίκησαν οι μηχανισμοί και 300.000 άνθρωποι δεν είναι απεύθυνση στην κοινωνία. Είναι, όπως προείπα, το 59,6% των ανθρώπων που ψήφισαν Πασόκ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο, όσο συρρυκνώνεται, συνεχίζει να κινητοποιεί ένα μεγάλο αριθμό μελών του ή και φίλων. Το κρίσιμο λοιπόν είναι πώς αυτό θα ανοίξει, πώς θα απευθυνθεί στην κοινωνία και πώς θα μπορέσει να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα. Γιατί είδαμε μια πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ήταν ωραία με όρους τηλεοπτικούς. Η συμμετοχή ήταν ωραία, για παράδειγμα, την πρώτη Κυριακή με όρους τηλεοπτικούς, μέχρι που ήρθε το νούμερο και είδαμε ότι ήταν μία από τα ίδια σε σχέση, αναλογικά σε σχέση με το 2021. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει το Πασόκ να γίνει ως τέκνο της πολιτικής ανάγκης που υπάρχει, να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Για να γίνει αυτό, θέλει δουλειά πολύ και δεν θέλει μόνο κομματική δουλειά, θέλει δουλειά στο να απευθυνθεί στον πολίτη και να συνενέσει σε αυτά που λες και να σε προτιμήσει στην κάλπη. Κύριε Μάντζο, έχετε αρκετά να σχολιάσετε. Ναι, και από τον κύριο Χιώτη και από την κυρία Καραχλιού. Και πολύ σημαντικά. Καταρχάς, ο κύριος Χιώτης είπε κάτι δημοσιογραφικά. Προφανώς είναι η αποτύπωση όπως την εκλαμβάνει, το ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο κόμμα. Προφανώς δεν είναι έτσι όσον αφορά στην πολιτική του εντολή. Το ό,τι θέλει σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι πρέπει για να δυναμώσει το κίνημα ακόμα περισσότερο. Και κυρίως να διατηρήσει ως κόρη οφθαλμού την ενότητα αφενός και την πολιτική μας αυτονομία. Διότι. Μη στέκεστε λέγοντας στο ό,τι θέλει. Σταθείτε σε αυτό που είπε για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη. Θα φτάσω εκεί. Αφήνει η τελευταία, γιατί είναι το δυσκολότερο. Όχι, δεν είναι. Γιατί τη δυσκολία δεν την έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν προκειμένου, θα τα εξηγήσω γιατί. Το θέμα, για παράδειγμα, της φράσης πίσω μας είναι τα δύσκολα. Τι σημαίνει προφανώς ότι η πολιτική μας αυτονομία ήταν εκείνη που μας έδωσε το δικαίωμα μέσα από πολλή δουλειά και ακόμα και με ελάχιστο ούριο άνεμο σε κάποιες περιπτώσεις, με πολύ κουπί, να περάσουμε τις συμπληγάδες πέτρες. Η Φόφη Γεννηματά, 3 χρόνια σε λίγο από το θάνατό της, ήταν εκείνη που πρώτη διατύπωσε και εγγυήθηκε αυτή την πορεία. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια τη συνέχισε την πορεία της πολιτικής. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε πίσω μας ήταν είναι η εσωστρέφεια, ότι άφησε την εσωστρέφεια πίσω. Αφήνουμε την αυτοαναφορικότητα και την εσωστρέφεια. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρακλιούμη, πριν έρθω ξανά στον κύριο Χιώτη και τον κύριο, το ραντεβού του Μαξίμου, η κυρία Καρακλιούμη είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι θα πρέπει να διευρυνθεί έτσι περαιτέρω η βάση. Και εγώ επιμένω όχι μόνο η βάση των μελών και φίλων που ήδη διευρύνθηκε, γιατί έχουμε και νέες εγγραφές πολλές την προηγούμενη Κυριακή, αλλά κυρίως το εκλογικό σώμα. Καλά, να μας δώσετε και το σαφές νούμερο, γιατί έγινε και επικαιροποίηση στοιχείων. Δεν ήταν όλοι καινούργοι. Υποθέτω ότι αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα, όπως ακριβώς συντεταγμένα έγινε την προηγούμενη περίοδο, θα γίνει για τώρα. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Αν θέλετε, ναι, παρακαλώ, κύριε. Είχατε πολλές εγγραφές νέων μελών, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι από αυτά τα νέα μέλη, φίλοι, δεν ξέρω εγώ πώς τους λέγανε. Πήγαν ψηφίσει και παλιά. Όχι, αν πήγαν στη δεύτερη κάλπη. Ωραία. Γιατί εδώ δεν πήγαν 100.000. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε, διότι ξέρετε, το Μητρό Μελών και Φίλων είναι κάτι δυναμικό, προφανώς επικαιροποιείται και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παγιδεύουμε τη συζήτηση μόνο στα όργανα και στα μητρώα του κόμματος. Το σημαντικότερο είναι να διατυπώσουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο πιστικό, εναλλακτικό, μεταρρυθμιστικό απέναντι στην κυβέρνηση, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, στη νέα γενιά, στους πολίτες που έστρεψαν την πλάτη μακριά και το βλέμμα μακριά από την πολιτική και να μιλήσουμε πραγματικά στη βάση της κοινωνίας για το προγραμματικό μας πλαίσιο. Προφανές είναι ότι σε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και τα θέματα τα οποία καταλαβαίνω ότι έχει επιλέξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Ο κύριος Χιώτης αναφέρθηκε σε 3. Μην το τα απαντήσετε. Δύο από αυτά. Βάλτε μία ανωτελεία. Α, θα κάνουμε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα για να πούμε γι' αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία αυτό. Εντάξει, ασφαλώς.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με την κυρία Καρακλίου, με τον κύριο Χιώτη και τον κύριο Μάντζο. Κύριε Μάντζο, πρέπει να μας απαντήσετε στο τι θα υποθεί με τον κύριο Μητσοτάκη αυτό που έβαλε ο Βασίλης ο Χιώτης πριν. Καταρχάς, πρόκειται για μια θεσμική επικοινωνία που έγινε. Και γιατί τον συναντούσε μέχρι τώρα. Είχαμε καταλάβει ότι υπήρχε μια αντίδραση στον κύριο Μητσοτάκη. Την αίσθηση ότι ποτέ δεν, υπήρξε επίσημη πρόσκληση, αυτό πρόταση για συνάντηση. Με κάλεσε ποτέ. Ναι, αυτό. Ο Μητσοτάκης τι λέει, τον κάλεσα και δεν πήγε. Ο Μητσοτάκης λέει, δεν έχω μιλήσει με τον ίδιο, οι συνεργάτες του λένε ότι κάποιες φορές υπήρξε μία έμεση πρόσκληση που αν έβλεπαν... Δεν έχω καταλάβει. Άρα έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης εδώ, καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει. Πάντως η πρόσκληση είναι ευθεία παρακάτω. Ο Ανδρουλάκης του λέει ξεκάθαρα. Δεν με κάλεσε. Τώρα που καλά, μπορεί να συζητάει και με τον άλλον. Φαντάζομαι ότι όταν εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δεχτεί και αυτός τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό. Αλλά τότε μπορεί να είναι και Δευτέρα πρωί. Εγώ περίμενα να ρωτήσεις. Τι είπε ο Κασελάκης με τον Ανδρουλάκη. Μετά. Πάμε στη συνάντηση. Αν λοιπόν υπάρξει μια συνάντηση με συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη και συγκεκριμένο χώρο, και φαντάζομαι το Μέγαρο Μαξίμου, δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτός που θα κληθεί να αποδείξει πράγματα, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί ο κύριος Χιώτης, για παράδειγμα, δίνοντας το ρεπορτάζ, είπε δύο από τα θέματα τα οποία φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να έχει προετοιμαστεί να κινηθεί νομοθετικά. Είναι και τα δύο θέματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία στο προηγούμενο διάστημα ήταν offside, να το πω και με τους ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και είναι και του σειρμού τώρα με την εθνική μας ομάδα και συγχαρητήρια και για χθες. Και το θέμα του εκλογικού νόμου και το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 είναι ζητήματα τα οποία τα εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Ζήτησε συνένεση σε θέματα στα οποία η ίδια εργαλειοποίησε για δικό της μικροκομματικό όφελος και κορόιδεψε την αντιπολίτευση. Προσπεράσατε και στα δύο. Το πρώτο. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση μέσα στο Δεκέμβρη περιμένει να τελειώσει και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση για να καθιωρηθεί η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το εκλογικό εκεί σύστημα. Εκεί offside βγήκε το Πασόκ, δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί και αν είναι το offside. Και στο εκλογικό τεχνικό σύστημα. Τεχνικό offside, σας έβγαλε και Ραμαίος, αλλά offside βγήκατε. Κοιτάξτε, όταν ο Υπουργός Εσωτερικών παίρνει τη συνένεση της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή την αρμόδια, να υπάρξει επιστολική ψήφος που εμείς ως κόμμα τη βάλαμε στο Σύνταγμα πριν από δεκαετίες. Το απορρίψατε. Το άλλο γιατί δεν το ψήφισε. Και φέρνει, ένα λεπτάκι, φέρνει την επόμενη μέρα το πρωί με τροπολογία εκπρόθεσμη την αλλαγή του εκλογικού συστήματος της χώρας στις εθνικές εκλογές. Αυτά δεν τα έκανε ούτε η αντιβασιλεία του Όφωνα. Αυτό καλά κάνατε ούτε και το φιλητεύσατε. Λοιπόν, γιατί δεν ψηφίσατε τη διάταξη και εν πάση περιπτώσει τώρα θα την ψηφίσετε. Κάποιοι λοιπόν αν αισθάνονται ελεύθεροι να παίξουν με το κοινοβούλιο, θα υπάρξει αντιπολίτευση ισχυρή και αξιόπιστη να τους λέει όχι. Και αυτό το όχι είπαμε. Καλά με το στο άρθρο 16 και στην αναθεώρηση, την οποία εμείς 20 χρόνια τώρα έχουμε ζητήσει για τα μη κρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια με ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, το είπαμε πρώτη. Υπάρχει και κυβέρνηση σε αυτή τη θέση μιλούσε για 5 κυβιστήσεις. Τώρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να το άρα ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πείσει, όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν θα την ψηφίσουν το άρθρο 16. Οι πολίτες ότι η συνένεση του αξίζει. Λένε ναι, αλλά δεν θα την ψηφίσουν. Δεν τη θέλει. Νομίζω πως υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που αφορά στη συνένεση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ όταν συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία μετά δοκίμασε την εκλογική συρρήκνωση. Ενδεχόμενη συνένεση μπορεί να ζητηθεί για το θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα προκύψει σε λίγους μήνες. Εκεί λοιπόν είναι πολύ δύσκολο στο πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί αν συνενέσει με ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ευρέως αποδεκτό ή δεν έχει την αποδοχή και των μελών του κόμματος, νομίζω ότι οι ισορροπίες είναι δύσκολες και ότι τα δύσκολα ξεκινάνε τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι τόσο ρευστοποιημένο το πολιτικό και το κομματικό σύστημα γενικά, όπου πρέπει οι κινήσεις να είναι πολύ προσεγμένες, γιατί δεν ξέρεις πώς το εκλαμβάνει κάθε κοινωνική ομάδα, η οποία δεν έχει πρόβλημα να ψηφίσει σήμερα αυτό και αύριο κάτι άλλο. Δύσκολα που ξεκινάνε τον Ανδρουλάκη, έχει και ο Μητσοτάκης δύσκολα. Ο κύριος Χιώτης έθεσε θέματα. Τα ζήκα πλέον. Εγώ λέω ένα, δύο, τρία θα τα θέσει ο Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι και δεν ξέρω ποιος θα ρωτήσει ο Ανδρουλάκης για να πει ναι ή όχι. Ο κύριος Χιώτης έθεσε θέματα πολιτικά, στα οποία θα υπάρχουν πολιτικές απαντήσεις από ένα κίνημα το οποίο ξέρει να λειτουργεί και να αποφασίζει. Κύριε Μάντζο, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Η κυρία Καρακλίου με έθεσε ένα θέμα πολιτιακό, που είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς και τα πολιτικά και τα πολιτιακά ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε με βάση τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας απόψεις. Δεν είναι θέματα κομματικής εργαλειοποίησης και άντλησης μικροκομματικού ωφέλους. Για το θέμα το πολιτιακό έχει με την αναθεώρηση συντάγματος λυθεί το ζήτημα αυτό. Κατά συνέπεια, είμαστε ελεύθεροι. Απλώς θα γίνει ελεύθεροι με τον κύριο Κασελάκη και τις αντιθέσεις μας να τις διατυπώνουμε μόνοι μας, αυτοδύναμα και αυτό σημαίνει πολιτική ενότητα και αυτονομία. Τον κύριο Κασελάκη, υποθέτω, του είπε συγχαρητήρια και του είπε ευχαριστώ. Θα βρεθούν, μήπως.
Κοιτάξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης να πω, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει φραγείς ερχομένων, εξ όσων γνωρίζω. Μπορεί να δεχτεί κλήσεις. Αναγνώριση κλήσεων έχει όμως. Πραγματικά. Δεν νομίζω τον πήρε κάποιος και άφησε αναπάντητο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν τον πήρε κι άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ και άνεσε αναπάντητο. Τον πήρε και ο κύριος Παπάς. Τον Κασελάκη το απάντησε αμέσως, τον Νίκο Παπά το απάντησε μετά από 2 ώρες. Νομίζω είπε σε όλους ευχαριστώ. Ναι. Τι να λέγε. Τι άλλο να πει. Γιατί εγώ δεν θα σας πω για τα τηλέφωνα. Τι άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Τι άλλα έμαθες εσύ. Και άλλα. Δεν του έλεγε ο Ανδρουλάκης. Ο Κασελάκης έλεγε στον Ανδρουλάκη και άλλα πράγματα. Να βρεθούμε και τα λοιπά. Δεν θα πω εγώ τώρα τι είπαν. Τι του έλεγε. Βρίσκομαι στον Καραϊσκάκη και βλέπω από κοντά την Εθνική. Δεν έχω και κοριό. Ας βγει ο Ανδρουλάκης να πει τι είπαν. Δεν έχω και κοριό. Καλό είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τι πει ο κ. Κασελάκης. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.